Βρισκόμαστε στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, όπου ολοκληρώθηκε η συνάντηση πριν λίγο με την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου για την περίπτωση της έξωσης της πρωταθλήτριας Γιονυσίας από το σπίτι της στην Ελευσίνα, στην οδό Παπαγιάννη 25. Ευχαριστώ τα Σωματεία και όλη την Ελευσίνα που είναι δίπλα μας. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους, μέχρι να κρατήσουμε το σπίτι μας. Πολλοί συμπολίτες μας βρίσκονται σε αυτήν τη δυσμενέστατη κατάσταση και δεν υπάρχουν δυστυχώς τα όπλα να βοηθήσουμε τουλάχιστον με κάποια προσφυγή στη δικαιοσύνη, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να βρίσκονται στα σπίτια τους και να μην τα χάνουν. Το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι μέχρι την Παρασκευή θα μας καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου το σπίτι αυτό να μείνει στη Διονυσία, να μείνει στην οικογένεια και να λυθούν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν και να μην υπάρχει περίπτωση απειλής, ούτε έξωσης, ούτε κάτι τέτοιο να συνεχίσει. Εμείς, με τα σωματεία και τους φορείς της πόλης, θα συνεχίσουμε τον αγώνα, δεν σταματάμε. Ένας απλός πολίτης δυστυχώς δεν έχει την οικονομική κατάσταση να μπορέσει να πάει σε ένα δικηγόρο για να μπορέσει να ρυθμίσει τα χρέη του, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε το παράδειγμα μπροστά μας, να έχουμε τη Διονυσία, η οποία παλεύει για να παραμείνει στο σπίτι της. Και η επιβράβευση του ελληνικού κράτους είναι ότι αυτή η αθλήτρια που έχει αυτή την αναπηρία που όλοι μας γνωρίζουμε, όμως έχει μπει στους αγώνες και έχει επιβραβεύσει ουσιαστικά μέσω του κόπου της όλη την Ελλάδα, βρίσκεται στο δρόμο. Πρέπει όλοι μας να είμαστε αλληλέγγυοι, να τη βοηθήσουμε και βεβαίως να μην μείνει η Διονυσία έξω από το σπίτι της. Καλούμε όλη την πόλη, καλούμε όλους να έρθουν αύριο στην οδό Παπαγιάννη 25, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, στη μεγάλη πανελευσυνιακή συγκέντρωση των σωματείων και των φορέων, να διαδηλώσουμε την αλληλεγγύη μας και να κάνουμε ξεκάθαρο προς την κυβέρνηση και προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελευσίνα θα σταθεί απέναντι στα κοράκια και τους τραπεζίτες. Είναι μια απώλεια φιλόξενη για αυτούς και ούτε να το σκεφτούν, όχι μόνο στο σπίτι της Διονυσίας, ούτε να το σκεφτούν να απλώσουν χέρι σε κανένα σπίτι καμίας λαϊκής οικογένειας στην πόλη.